Των φοροτεχνικών, τον κύριο Λεωνίδα Κωνστόπουλου. Κύριε Κωστόπουλο, σα ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση και θα κύριο πρέπει κύριο. να ανοίξουμε την κουβέντα αυτή τέλο πάντων για το τι ακριβώ θα γίνει και με του ελεύθερου επαγγελματίε. Θα ήθελα όμω να κάνουμε μια μικρή παρανδυσούλα και να μα πείτε τι γίνεται με τι φορολογικέ δηλώσει. Έχει τρελαθεί ο κόσμο να παίρνει τηλέφωνο και να ρωτάει. Εγώ δεν καταλαβαίνω ένα πράγμα σχετικά με τι φορολογικέ δηλώσει. Έχουμε μια καθημερινή, μπορώ να πω, τρομοκρατία από τα μέσα των Αθηνών κάθε μέρα με τι φορολογικέ δηλώσει, τι θα γίνουν οι φορολογικέ δηλώσει, δεν και παίρνουν προμήθεια τέλο πάντων από τι. Ε, μόλι ανοίξουν οι φορολογικέ δηλώσει. Πολύ καλά το λέτε. Πολύ καλά το λέτε. Λοιπόν, ε, οι πραγματικέ πληροφορίε όμω λοιπόν, από το πραγματική και από την γραμματεία τι τη λένε. Ε? Που έχουμε είναι. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, διότι δεν έχει καθοριστεί ο αριθμό των δόσεων. Περιμένουν να έρθουν τα τεχνικά κλιμάκια τη Τρόικα να πάρουν εντολή πόσε τελικά θα είναι οι δόσει. Υπάρχει μια περίπτωση να είναι από 5 ω 7 Απριλίου έρχονται. 2 Απριλίου επιστρέφουν. 2, 2 ναι. Αλλά 4 και χωρίς μέχρι Απριλίου τότε. και 4... χωρί μέχρι τότε να έχουμε πληροφορίε ότι θα κάνουν. έτσι. Έχουν φύγει τα τεχνικά κλιμάκια, θα έρθουν 2 Απριλίου τα τεχνικά κλιμάκια και 4 Απριλίου θα έρθουν πάλι οι θεσμοί. Ερχόμενοι οι θεσμοί θα του δώσουν τελική απάντηση, εάν τελικά θα είναι τρει διμηνιέ δόσει, όπω ήταν. Ναι. Αυτό δέχονται οι θεσμοί μέχρι τώρα, ναι. να το ξέρει ο κόσμο. Και υπάρχει μια πιθα... πιθανότητα, ελαχίστη πιθανότητα, να γίνουν από 7 ω 8 μηνιαίε δόσει. Τέλος Τέλο πάντων, όπω και να έχει, μέσα στον Απρίλιο, αρχέ Απριλίου, πιθανολογούμε ότι τελικά θα ανοίξει το τάξη για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Μάλιστα. Βέβαια, εμεί ω λογιστέ, φοροτέχνε και μέσω τη Ομοσπονδία μα έχουμε εκφράσει. Ε, την ε, άποψη και θα το πράξουμε αυτό κάποια στιγμή όταν φτάσει ο καιρός ότι θα απέχουμε ή ε, Περιμένετε με, την κρίσιμη ναι, ώρα και περιμένουμε την κρίσιμη ώρα γιατί έχουμε, πολλά, να θέματα, χτύπημα, δηλαδή. έχουμε πολλά θέματα ανοιχτά. Ε, και, καλά, αυτό είναι ναι, έχουμε, Και θα δούμε πώς λοιπόν, θα εξηγήσουμε. Λοιπόν, ακούμε πάρα, πάρα πολλά πράγματα τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ε, ζητούν μέχρι και εξομοίωση των φόρων στα καύσιμα, προκειμένου να καλύψουν τα κενά που έχουν ε, στο πλαίσιο της αξιολόγηση. Ε, ε, έχουμε φανερού και κρυφού νέου ναι. φόρου που περιλαμβάνονται στα νέα μέτρα που θα καταλήξουν. Να τα πάρουμε από την αρχή. Βεβαίω. Λοιπόν. Ε, Επιγραμματικά, σα παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή. Χρειάζονται, για να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό, 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό τουλάχιστον ζητούν οι θεσμοί εκτός από το Δουνουτού, το οποίο ζητά παραπάνω μέτρα να φτάσουμε στα 5,5-5 δισεκατομμύρια, τα οποία θα είναι σε, μια, σε ένα βάθος χρόνου μέχρι το 2018, μέσα σε μια τριετία. Αυτό ε, θα επιφέρει μεγάλες... Ε, ε, μεγά, ακόμη μεγαλύτερη ύφεση και φτωχοποίηση στην ελληνική κοινωνία. Πάντω, όπω έχει η κατάσταση, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσει θα δυσκολευτούν ε, σε μεγάλο βαθμό. Γιατί τι έχουμε τώρα, ζητούν πρώτον από το ασφαλιστικό, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει ταλανίσει εδώ και πολύ καιρό. Τεράστια μείωση μισθών και συντάξεων αρχή γενωμένη με τι επικουρικέ. Ε, αυτό το οποίο έχει υπογραφεί και τον Ιούλιο είναι τελικά οι μισθοί και οι συντάξει να φτάσουν σε τέτοιο ύψο που όπως δέχονται οι δανειστές ότι πρέπει να προσεγγίζουν τους μισθούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δηλαδή Βουλγαρίας, Ρουμανίας και όλων αυτών των χωρών. Μας πιέζουν σε αυτή την κατεύθυνση. Μας πιέζουν στην κατεύθυνση των κόκκινων δανείων που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για όλο τον κόσμο, δέχονται προς το παρόν μόνο όσον αφορά, όσον αφορά την πρώτη κατοικία, την ελάφρυνση των δανείων. Από εκεί και πέρα δεν δέχονται οτιδήποτε άλλο, ούτε στα επιχειρηματικά, ούτε στα κατανοητικά δάνεια. Αποτελεί ένα τεράστιο αγκάθι αυτό της διαπραγμάτευσης, που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως δεν βλέπουμε μια θετική εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι. Και έρχεται ταυτοχρόνω και το φορολογικό, το οποίο εντάσσεται κάτω από, ε, μια μεγάλη ομπρέλα, σε μια μεγάλη προβλημάτων, που εκεί τι έχουμε, αύξηση των άμεσων φόρων αρχικά, στα μεσαία εισοδήματα και επάνω, και αύξηση και των εμέσων φόρων προς όλους. Και όταν μιλάμε για άμεσους φόρους, εννοούμε τους φόρους που προκύπτουν Αποκλειστικά από τη φορολογία κατά βάση ε, ε, εισοδήματος. Ισχύουν οι τελευταίες πληροφορίες ότι θα στοχοποιήσουν όσους έχουν εισόδημα άνω των 9.000-9.500 ευρώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα τεράστιο θέμα γιατί έχει μπει στη μέση και το Διεθνές νομισματικό Ταμείο. Το οποίο που έχει, πριν από λίγο. Ναι, έχει μια αλλοπρόσαλη συμπεριφορά, το οποίο ενώ στην προηγούμενη διαπραγμάτευση είχε πει για 7.000. Στο τέλος της συζήτησης η κυρία Βελκουλέσκου είπε ότι τελικά εμείς δεν δεχόμαστε ούτε το 7, θέλουμε 4.000 αφορολόγητο. Και έχει κολλήσει εκεί το θέμα σχετικά με το αφορολόγητο. Πιστεύουμε που αυτό δεν είναι καλό, διότι θα επιφέρει αύξηση της φορολογίας και στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, ότι θα το πάνε 7.000. Αλλά εδώ δεν είναι μόνο αυτό θα έχουμε αύξηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, θα υπάρξει μια κλιμάκωση και θα δούμε εισοδήματα τα οποία είναι από 25.000 ευρώ και πάνω, να έχουμε μια τεράστια πια αύξηση των συγκεκριμένων ποσών. Όπως επίσης έχουν ζητήσει οι θεσμοί και αύξηση του ΦΠΑ και στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και στους λογαριασμούς του νερού. Μέχρι τώρα ήταν 13%. Ζητούν 23%. Όπως επίσης ζητούν και αυξήσεις στα τέλη που, που υπάρχουν στην συνδρομητική ε, τηλεόραση, στην κινητή τηλεφωνία, αύξηση των φόρων στα καύσιμα Φτάνει ο Γκέρο Κωστόπουλε, μαύρε η μαύρη καρδιά μου τώρα, μαύρε η ψυχή μου, μαύρε το μυαλό μου όλα αυτά. Είναι όμω η πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα προφανώ. Δεν μπορούμε προφανώς. να παραπλανούμε τον κόσμο. Και πολύ καλά κάνετε και τα λέτε και σα ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπατε επιγραμματικά. Επειδή είναι το δελτίο ειδήσεων και ξέρετε ότι ε, το δελτίο ειδήσεων έχουμε και περιορισμένο ναι, χρόνο, σα ευχαριστώ καλά. πάρα πάρα πολύ. Ήδη συμπληρώσαμε μια κουβέντα 7-8 λεπτών και θα ναι. πρέπει έχουμε να, να τα πούμε στα υπόλοιπα πράγματα. Και νομίζω ότι και την επόμενη εβδομάδα Που ξεκινάει σε λίγε ώρε, θα τα πούμε. Θα μα κάνει την τιμή να έρθετε σε έναν καλή κράτη κατά τη διάρκεια, για να έχουμε περισσότερο χρόνο Πάνω να τα πήγαινε. αναλύσουμε. Επικριματικά, θα σα πω ότι όλο αυτό το κομμάτι δεν βγαίνει με τίποτα. Θα έρθει η ελληνική κοινωνία σε τεράστια αυτοχοποίηση αυτό είναι σίγουρο. και με, με το πρόβλημα το προσφυγικό που έχουμε τώρα, που μας αφήσαν μόνους μας να παλεύουμε με χίλια κύματα. Θα, θα έχουμε τεράστια θέματα και πολλές, και εθνικά θέματα. Μάλιστα.